Εσείς από τη δική σας την πλευρά, ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων του Ηρακλείου, είχατε όλο αυτό το διάστημα που μας πέρασε επαφές με τους βουλευτές όλων των κομμάτων του Ηρακλείου και τους ενημερώσατε αναφορικά με τα περιστατικά κακοποίησης που καταγράφονται στην Κρήτη, τις δράσεις του Συνδέσμου, τις ανάγκες που υπάρχουν, όπως επίσης και τις προτάσεις που υπάρχουν με στόχο την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Η βία η ενδοοικογενειακή που έχει πάρα πολλές μορφές. Πάρα πολλές μορφές, τα έχουμε πει και τα έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές μέσα από τη συχνότητα αυτή. Αυτό το οποίο προκύπτει ως νέο, θα λέγε κάποιος, είναι αυτή η αύξηση στις κλήσεις κατά 30%. Είναι αλήθεια αυτό? Βεβαίως είναι αλήθεια και πάντα μιλάμε με τα δεδομένα της γραμμής SOS και με όλες αυτές με τους τρόπους που μπορούν να επικοινωνούν οι μέλη της οικογένειας, οι γυναίκες, ακόμα και τα παιδιά. Αυτή την αύξηση, αυτή την έχουμε ζήσει το 2021. Αυτό αποδεικνύεται και αποτυπώνεται μέσα από την αύξηση αυτών των κλήσεων και μέσα από τα περιστατικά που διαχειριζόμαστε. Είναι αλήθεια πως ο φορέας μας κάθε χρόνο, στο τέλος μάλλον της χρονιάς, συνηθίζουμε, ας πούμε, να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό με όλα αυτά που έχουμε ζήσει και έχουμε βιώσει τη χρονιά που περνάει, που κλείνει, και έτσι μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για το τι έχει συμβεί στον τόπο μας. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να κάνουμε αυτή την έρευνα και να την αποτυπώνουμε πλέον πάνω σε συζητήσεις, και κάνουμε γι' αυτό και κάνουμε αυτή τη σειρά των επαφών, ώστε οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είναι μέσα στα πράγματα, εκτός από τους βουλευτές, έχουμε καλέσει και ευρωβουλευτές, μήπως και οι άνθρωποι αυτοί αναλάβουν κάποιες πρωτοβουλίες, ώστε και εκείνοι με τη σειρά τους να ενημερώσουν όλους αυτούς που βρίσκονται στις επάνω στην κορυφή των αποφάσεων. Σχετικά με το φαινόμενο, το οποίο φαινόμενο προσθέτει τόσα χρόνια εμείς το διαχειριζόμαστε. Νομίζω ότι είναι, αποτυπώνουμε την πραγματικότητα, αυτή την οποία ζούμε εμείς, οι οποίοι βρισκόμαστε στη βάση, που βρισκόμαστε, δεν είμαστε επάνω ψηλά, αλλά εκεί που γίνεται όλη η διαχείριση των προβλημάτων που ανακύπτουν καθημερινά, το είπατε και προηγουμένως, έχει τόσες μορφές πλέον η κακοποίηση που δεν προλαβαίνουμε να τις διαχειριστούμε, ούτε οι κυβερνώντες, οι εκάστοτες κυβερνώντες, ούτε εμείς ακόμα. Όμως θα πρέπει να ακούν πάντα τη φωνή η οποία υπάρχει και είναι πραγματική, έχει δεδομένα, και αυτά θα πρέπει να ακούν. Κυρία Παχιαδάκη, από τις προτάσεις που τους δώσατε, τις προτάσεις δηλαδή του Συνδέσμου, οι προτάσεις σας είναι ούτως ή άλλως γνωστές. Υπάρχουν κάποια σημεία σημεία τους τα οποία έχουν προχωρήσει ενδεχόμενα? Θα πρέπει να τα δούμε πάρα πολύ σοβαρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Και αν όλα τα προβλήματα μπορούμε να τα αγγίξουμε μόνο και να τα αφήσουμε, αυτό μας λέει πάρα πολλά. Άρα θα πρέπει να κάνουμε σωστές κινήσεις για να έχουμε το αποτέλεσμα. Κυρία Τουργεράκη, υπάρχει ανάγκη να κάνουμε έρευνες της κοινή γνώμης μέσα στην οποία ζούμε και μπορούμε να πάρουμε και από εκεί όλα αυτά τα οποία μπορεί να μας δώσει η κοινωνία των πολιτών και να δείξει τι συμβαίνει ακριβώς μέσα σε αυτή την κοινωνία, την οποία πάρα πολλές φορές δεν μπορούμε να την ακουμπήσουμε. Πρέπει να μάθουμε ότι υπάρχει αναγκαιότητα να υπάρξει ένα πρωτόκολλο, όπως το λέμε εμείς, πρώτης γραμμής, όπου όλες οι γυναικείες οργανώσεις, οι οποίες βρίσκονται στο πεδίο και οι οποίες έχουν μια εμπειρία, η οποία είναι αποδεδειγμένη, οι οποίες θα παίξουν το ρόλο τους για να μπορέσουν να διαμορφώσουν εκείνη που πρέπει αυτές τις κινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνονται πλέον
σε ένα άλλο επίπεδο και όχι μόνο επιπόλαια, θα έλεγα, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι το πλέον μείζον, κυρία Παχιαδάκη, είναι ο χρόνος με τον οποίο διαχειρίζεται μια υπόθεση, οι πολλαπλές αρμοδιότητες, υπηρεσίες που εμπλέκεται ένας άνθρωπος που μπαίνει μέσα σε αυτή την περιπέτεια, σε αυτή τη διαδικασία, θέλει να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του, να απαλλαγεί από αυτό το πολύ πολύ δύσκολο παρελθόν. Αυτές οι διαδικασίες είναι που επίσης τον φρενάρουν, τον αφήνουν προς τα πίσω. Βεβαίως, και ξέρετε, εμείς πάντα ακολουθούμε μία γραμμή. Αυτή η γραμμή πολλές φορές δεν είναι αποτελεσματική. Όχι μόνο εμείς, ενώ όλοι αυτοί που ασχολούμεθα με το φαινόμενο. Άρα πρέπει να δούμε όλοι τι στραβό γίνεται, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και να θεσμοθετήσουμε συνεργασίες. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Η θεσμοθέτηση διαδικασιών είναι αυτό το οποίο μας λείπει. Πρέπει να το δούμε με μια άλλη ματιά, εφόσον κάποια πράγματα δεν έχουν πάει μπροστά. Άρα θα πρέπει όλοι να σκύψουμε σε αυτό το πρόβλημα και να πούμε τι πρέπει να γίνει, χτίζοντας όλοι κάποιες συμπράξεις και κυρίως συμπράξεις. Ξέρετε, πολλές φορές ο καθένας παίρνει ένα περιστατικό το οποίο μετά το εγκαταλείπει, ούτε ξέρουμε τι γίνεται από εκεί και μετά. Το άγχος μας και η αγωνία μας είναι πώς πήγε αυτό το περιστατικό. Εμείς το φτάσαμε ως ένα σημείο. Από εκεί και μετά τι έγινε. Αν λοιπόν αυτό μπορέσει να γίνει μέσα από συνέργειες και συνεργασίες οργανώσεων, φυσικά του δημοσίου και όλων αυτών των εμπλεκομένων, τότε μόνο θα πρέπει να περιμένουμε ότι θα υπάρξει αποτελεσματικότητα. Λοιπόν, κυρία Παχιαδάκη, με το χρόνο να τρέχει, σας τρέχω και εγώ. Να πούμε ότι επίσης αυτή την ώρα εσείς έχετε και ένα ξύλινο σπιτάκι στην πλατεία Ελευθερίας, γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλετε να ενισχύσετε και την 24ωρη γραμμή ΣΟΣ και το Συμβουλευτικό Κέντρο του Συνδέσμου και το Ξενώνα για την Κακοποιημένη Γυναίκα και το Παιδί, όπως επίσης και το Σπίτι των Αγγέλων, να δεν κάνω λάθος, έτσι. Όλα αυτά είναι αυτά που τρέχουμε καθημερινά και η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια ή τα τελευταία διετία έχουμε στεγνώσει, θα έλεγα τη λέξη αυτή, οπότε πάντα προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και το ταμείο μας και να, ακριβώς αυτό που είπατε, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχουμε. Έτσι, έχοντας αυτό το σπιτάκι όλες αυτές τις μέρες, μετά από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουν τα μέλη μας, φτιάχνοντας από γλυκά έως κατασκευές εξαιρετικές, προσκαλούμε τον κόσμο, αν μπορεί να μας βοηθήσει, μέσα από την δυσκολία την οποία αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει σε όλους. Με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, πάντα έχουμε... Ναι, είναι αυτό που λέμε, ό,τι μπορεί και αν μπορεί ο καθένας από εμάς. Ό,τι μπορεί και αν μπορεί. Ελπίζοντας ότι θα πάνε όλα καλά, δίνοντας ευχές ότι του χρόνου θα είναι καλύτερα και πραγματικά πιστεύοντας ότι είναι κάτι που θα περάσει και θα ξαναβρούμε τους ρυθμούς μας ώστε να πάει η ζωή ξανά μπροστά. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ.